Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ τον κύριο Τέρπο για την προσφώνησή του. Αξιότιμη κύριε Πρίτανη, κύριοι καθηγητές, αγαπητοί συνάδελφοι. Η πνευμονολογία το χρόνο που μας πέρασε, η αλήθεια είναι ότι μετακόμισε από τις συνήθεις πρακτικές της, κυρίως για να αντιμετωπίσει στα τμήματα επιγόντων και στις μονάδες εντατικής θεραπείας την πανδημία από COVID και την αναπνευστική ανεπάρκεια των ασθενών αυτών, ενώ παράλληλα πολλές ιατρικές πράξεις που διενεργούνται από πνευμονολόγους, ο λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής, μελέτες ύπνου, οι κοπώσεις, περιορίστηκαν στα απολύτως αναγκαία, καθώς ενέχουν σημαντικό βαθμό να διασπείρουν τον ιό με τους χειρισμούς που πραγματοποιούμε. Κάνω αυτή την εισαγωγή για να πω ότι είναι λίγο περιορισμένες οι θεραπευτικές εξελίξεις σε σχέση με την πνευμονολογία το προηγούμενο έτος. Ας προσπαθήσουμε να δούμε συνοπτικά τι καινούριο υπήρχε. Και για το 2020 αναθεωρήθηκαν οι κατευθυντήριες, επικαιροποιήθηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Επισημαίνω πάντα ότι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι μια νόσος θεραπεύσιμη που συχνά είτε υπερδιαγνώσκεται είτε υποδιαγνώσκεται. Δεν ξεχνάμε στην αρχική αξιολόγηση της νόσου τα συμπτώματα και το σπυρομετρικό έλεγχο, την κατάταξη του ασθενή στο στάδιο και την ανάλογη θεραπεία. Αυτό που αλλάζει φέτος στις κατευθυντήριες οδηγίες είναι η χρήση του αριθμού των περιφερικών ιοζινοφύλων ως δείκτη για την ενέργεια εισπνεώμενων κορτικοστεροειδών στους ασθενείς αυτούς. Έτσι προτείνεται, συστήνεται σε ασθενείς που έχουν πάνω από 300 ιοζινόφυλλα στη γενική αίματος να χορηγείται εισπνεώμενο στεροειδές, να προστίθεται εισπνεώμενο στεροειδές στη θεραπεία τους, ενώ σε αυτούς που έχουν 100 με 300 ιοζινόφυλλα να εξετάζεται κατά περίπτωση και κατά ασθενή. Δεν προτείνεται η χορήγηση εισπνεώμενων στεροειδών σε ασθενείς με κάτω από 100 ιοζινόφυλλα, σε ασθενείς που έχουν επαναλαμβανόμενα επεισόδια πνευμονιών τα προηγούμενα έτη ή που έχουν ιστορικό προηγούμενης μυκοβακτηριδιακής λίμωξης. Τώρα, στην αξιολόγηση των ασθενών προτείνεται, στην επαναξιολόγηση προτείνονται οι εξής αλγόριθμοι ανάλογα με το τι προεξάρχει στα συμπτώματα του ασθενή, η δύσπνια ή οι συχνές παροξύνσεις, όπου μπορείτε να δείτε ότι όταν υπάρχουν συχνές παροξύνσεις προτείνεται είτε η χορήγηση αναστολέα φωσφοδιεστεράσης ή η μακροχρόνια χημειοπροφύλαξη με αζιθρομικίνη, με τον κίνδυνο βέβαια πάντα της δημιουργίας ανθεκτικών στελεχών μικροβίων. Αυτό που τονίζεται στη φετινή GOLD είναι οι μη φαρμακολογικές θεραπείες της νόσου, με έμφαση στη διατροφική υποστήριξη ειδικά των υποθρεπτικών ασθενών, καθώς η υποθρεψία στη ΧΑΠ αποτελεί κακό προγνωστικό παράγοντα, και η αντιμετώπιση της αναπνευστικής ανεπάρκειας, όπου για πρώτη φορά συστήνεται σε αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου 2 η χορήγηση μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού κατοίκων. Στις προηγούμενες GOLD αυτό αφορούσε μεμονωμένους επιλεγμένους ασθενείς. Τώρα προτείνεται να χορηγείται σε όλους τους ασθενείς με αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου 2 και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός κατοίκων, καθώς φαίνεται ότι αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης και παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών, καθώς και επιμέρους λειτουργικά μεγέθη. Τέλος, εκτός από τις παρεμβάσεις τις χειρουργικές και τις βρονχοσκοπικές που μπορούμε να κάνουμε σε ασθενείς με εντοπισμένες βλάβες χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ισχυρή σύσταση σε προχωρημένη νόσο για μεταμόσχευση πνευμόνων. Έτσι, οι ασθενείς με αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου 2 και λειτουργικό έλεγχο με FEV1 κάτω από 20% και DLCO κάτω από 20% είναι υποψήφοι για μεταμόσχευση πνευμόνων, εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αντιμετωπιστεί η νόσο τους. Τώρα, ας δούμε λίγο πώς συμπεριφέρθηκαν οι ασθενείς αυτή την εποχή
του COVID-19. Φαίνει και λοιπόν ότι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια δεν αποτελεί παράγοντα αυξημένου κινδύνου για νόσο, όμως εφόσον ο ασθενής νοσήσει, έχει αυξημένο κίνδυνο κακής έκφασης. Τώρα, η νόσος από COVID είναι μια διαφορετική κατάσταση στον ασθενή με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια από αυτή μιας οξείας παρόξυνσης. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να αποκλειστεί η συνύπαρξη των δύο. Έτσι προτείνεται στους ασθενείς αυτούς να χορηγούνται αντιβιωτικά, ειδικά όταν τίθεται θέμα μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής, βροχοδιασταλτικά όμως, όχι με νεφελοποιητή, καθώς φαίνεται ότι διασπείρει περαιτέρω τον ιό και ενέχει κίνδυνο να μολύνει το προσωπικό ή υπόλοιπους ασθενείς το χώρο γενικά, αλλά με συσκευές NDA με προσθήκη ή χωρίς αεροθαλάμους σε δόσεις διπλάσιες από τις δόσεις συντήρησης. Οπωσδήποτε συστηματικά κορτικοστεροειδή, αντιμετώπιση της αναπνευστικής ανεπάρκειας είτε με high flow είτε με μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό, πρώιμη διασωλήνωση, αφού οι ασθενείς αυτοί δεν έχουν αυξημένες αναπνευστικές εφεδρίες να αντιμετωπίσουν την αναπνευστική ανεπάρκεια της νόσου, διατροφική υποστήριξη εφόσον υπάρχει σημαντική απώλεια σωματικού βάρους λόγω της νόσου και αναπνευστική γυμναστική και προγράμματα πνευμονικής αποκατάστασης άμεσα μετά την έξοδο του ασθενή από το νοσοκομείο. Σε σχέση με το άσθμα, και στο άσθμα θεωρήθηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες κυρίως σε σχέση με την αντιμετώπιση του βαραίως μη ελεγχόμενου άσθματος που με τη χρήση μονοκλονικών αντισωμάτων τιοτροπίου και μακροχρόνιας προφύλαξης με μακρολίδες, ενώ αυτό που αλλάζει στη φετινή Gold είναι ότι σε ασθενείς που έχουν συμπτώματα και προτείνεται κατ' επίκληση θεραπεία, δεν συστήνεται πια χορήγηση short-acting β' ρεσέπτος, αλλά συνδυασμός εισπνεώμενων στεροειδών και φορμοτερόλης, ενώ αυτό που τονίζεται είναι οι σοβαρές ανεπιθύμητες νευροψυχιατρικές παρενέργειες της μοντελουκάστης. Έτσι φαίνεται ότι το φάρμακο αυτό προκαλεί ισχυρή αυτοκτονικότητα σε ενήλικες και εφήβους, καθώς και νυχτερινούς εφιάλτες και προβλήματα συμπεριφοράς σε παιδιά. Σε σχέση με το πώς συμπεριφέρθηκαν οι ασθενείς με βροχικό άσθμα την εποχή του COVID, φαίνεται ότι το καλά ελεγχόμενο άσθμα, όταν είναι ήπιο ή μέτριο, δεν συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο, ούτε με αυξημένη θνητότητα. Επιπλέον, τα μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν την χρονιά που μας πέρασε, τα προστατευτικά μέτρα, οι μάσκες, οι αποστάσεις, φαίνεται ότι δεν επέτρεψαν την επαφή των ασθενών αυτών με ιούς, μικρόβια ή αεροαλλεργιογόνα, με αποτέλεσμα να είχαν εξαιρετικά λίγες κρίσεις. Δεν είχαμε κρίσεις άσθματος ή χαπ τη χρονιά που μας πέρασε. Τώρα, δεν ισχύει το ίδιο ως προς την έκβαση για το βαρύ άσθμα ή για το άσθμα που δεν ελέγχεται. Εκεί ο ασθενής έχει αυξημένο κίνδυνο για κακή έκβαση. Θυμόμαστε να τονίζουμε στους ασθενείς αυτοίς να λαμβάνουν συστηματικά την αγωγή τους και επιμένουμε ιδιαίτερα στη λήψη των εισπνεώμενων στεροειδών, ενώ στο βαρύ άσθμα δεν διακόπτουμε απότομα τα κορτικοστεροειδή και συνεχίζουμε κανονικά τους βιολογικούς παράγοντες. Αυτό που τονίζεται είναι ότι σε ασθενείς με άσθημα που λαμβάνουν βιολογικό παράγοντα δεν θα πρέπει να γίνεται εμβολιασμός για COVID-19 ταυτόχρονα την ίδια μέρα, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης παρενεργειών. Θα προχωρήσουμε στο αγαπημένο μου θέμα που είναι οι διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο και εδώ περιορισμένα τα δεδομένα. Υπήρξαν κάποιες δύο μελέτες που επιβεβαίωσαν τη θετική δράση της θεραπείας με CPAP, με μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό σε ασθενείς με σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο και υπέρταση. Φαίνεται λοιπόν ότι η χρήση CPAP μειώνει την αρτηριακή πίεση κυρίως την πρωινή, όχι τόσο τη βραδινή, και κυρίως τους δύο πρώτους μήνες εφαρμογής της θεραπείας. Υπάρχει δε μια υποκατηγορία ασθενών που έχει καλύτερη ανταπόκριση και είναι αυτοί που είναι κάτω από 60 ετών,
αυτοί που είχαν αρρύθμιστη υπέρταση έως τώρα και αυτοί που είχαν πολύ σημαντικούς αποκορεσμούς κατά τη διάρκεια της νυχτερινής μελέτης ύπνου. Τώρα, είναι γνωστό ότι το σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο διπλασιάζει τον κίνδυνο αγκιακό-εγκεφαλικού επεισοδίου και φαίνεται ότι θεραπεία και καλή συμμόρφωση με CPAP πάνω από 4 ώρες το 24ωρο μειώνει και τον κίνδυνο αγκιακό-εγκεφαλικού επεισοδίου αλλά και βελτιώνει την πρόγνωση. Επίσης, όταν σε ασθενείς με αποφρακτική άπνοια, θεραπεία με CPAP φαίνεται ότι βελτιώνει τα επίπεδα χοληστερίνης στο αίμα και αυτό είναι ανεξάρτητο από τους υπόλοιπους παράγοντες που ρυθμίζουν τη χοληστερίνη και αυτό ισχύει για το 27% των ασθενών. Μάλιστα, σε ένα ποσοστό 10% των ασθενών αυτών, η μείωση είναι κλινικά σημαντική με αποτέλεσμα τη διακοπή της θεραπευτικής αγωγής για την υπερχοληστερινεμία. Η πιο ενδιαφέρουσα μελέτη για τις διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο είναι μια μακροχρόνια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Θόραξ και η οποία αφορά την εφαρμογή μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού σε χρόνια αναπνευστικά νοσήματα που επάγουν αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου 2. Στη μελέτη αυτή μελετήθηκαν άνθρωποι με σύνδρομο παχυσαρκίας υποαερισμού και αποφρακτική άπνοια του ύπνου, άτομα ασθενείς με αποφρακτικά νοσήματα, καθώς και ασθενείς με νευρομυϊκά νοσήματα και διαπιστώθηκε ότι η χρήση μη επεμβατικού μηχανισμού οδήγησε σε μια διάμεση επιβίωση 6,6 ετών ανάλογα με το νόσημα. Έτσι, χειρότερη επιβίωση είχαν αυτοί που είχαν ταχαίως εξελισσόμενο νευρομυϊκό νόσημα, 1,1 έτος. Ακολουθούσαν οι ασθενείς με αποφρακτικά νοσήματα, 2,7 έτη, ενώ πάνω από 7 έτη ήταν η επιβίωση σε ασθενείς με σύνδρομο παχυσαρκίας υποαερισμού ή άπνοιας του ύπνου ή βραδέως εξελισσόμενου νευρομυϊκού νοσήματος, που φαίνεται ότι είχαν πολύ μακρά τη μεγαλύτερη επιβίωση. Άρα, άνθρωποι ασθενείς με ταχαίως εξελισσόμενα νευρομυϊκά νοσήματα και HAP, όταν ετίθονταν σε μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό, είχαν κέρδος στην επιβίωση, αλλά το μικρότερο από όλη αυτή την ομάδα που μελετήθηκε. Κακή πρόγνωση είχαν επίσης αυτοί που είχαν ηλικία πάνω από 60 έτη και όταν η έναρξη της θεραπείας είχε γίνει σε ένα οξύ επεισόδιο. Αντίθετα, καλύτερη επιβίωση, χαμηλότερη θνητότητα, είχαν αυτοί που είχαν καλή συμμόρφωση με τη θεραπεία, πάνω από 4 ώρες το 24ωρο, αυτοί που είχαν σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο και βέβαια οι γυναίκες. Τώρα, θα επισημάνω ότι η επιδημία του COVID επηρέασε πάρα πολύ και τη λειτουργία των εργαστηρίων ύπνου και την αντιμετώπιση των ασθενών με διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο. Σε μελέτη που κάναμε στην Ευρώπη φαίνεται ότι η αντιμετώπιση αυτών των παθήσεων περιορίστηκε σε ποσοστό 80% στην Ευρώπη και οι περισσότερες μονάδες ύπνου περιόρισαν τη λειτουργία τους μόνο στην αντιμετώπιση πολύ οξεών περιστατικών και στην επαναξιολόγηση των ασθενών χρησιμοποίησαν κυρίως διαδικτυακές ή τηλεφωνικές επικοινωνίες. Και η φυματίωση είναι μια ασθένεια που πήγε πίσω προς την έρευνα την προηγούμενη χρονιά. Αυτό που επικαιροποιήθηκε πέρσι ήταν οι κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση με τη θεραπεία της λανθάνουσας φυματίωσης. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι πλέον το γνωστό παλιό σχήμα με την ισονιαζίδη καθημερινά για 6-9 μήνες προτείνεται πια σαν εναλλακτικό σχήμα, ενώ προτιμόμενο είναι το σχήμα με 3 μήνες ισονιαζίδη και ριφαπεντίνη μία φορά εβδομαδιαία ή το σχήμα με 4 μήνες ριφαμπικίνη καθημερινά ή το σχήμα με 3 μήνες ισονιαζίδης με ριφαμπικίνη επίσης καθημερινά. Επικαιροποιήθηκαν και οι οδηγίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε σχέση με την αντιμετώπιση της ανθεκτικής και πολυανθεκτικής φυματίωσης, χωρίς όμως ουσιώδεις μεταβολές σε σχέση με τα φάρμακα. Απλά επισημάνθηκε ότι επειδή
η αντιμετώπιση της θυματίωσης λόγω του COVID επίσης πήγε πίσω. Ίσως περιμένουμε πάρα πολλά κρούσματα και αυξημένη θνητότητα τα χρόνια που έρχονται. Τώρα, σε σχέση με τις διάμεσες πνευμονοπάθειες, υπήρξαν κάποιες μελέτες για την καλή θεραπευτική ανταπόκριση των αντινοτικών φαρμάκων. Ο κύριος Γιαννόπουλος παρουσίασε στην προηγούμενη παρουσίαση τη δράση της Nintedamid σε σκληρόδερμα. Υπήρξε και μία εργασία που δημοσιεύτηκε επίσης για τη δράση του ίδιου φαρμάκου στις εκδηλώσεις της ρευματοειδούς αρθρίτιδας των πνεύμωνα με καλά αποτελέσματα ως προς τη λειτουργική σταθεροποίηση των ασθενών αυτών. Ενώ τέλος υπήρξε μια εργασία και σε αυτούς τους ασθενείς. Το πρόβλημά μας πολλές φορές είναι οι παροξύνσεις που κάνουν, όπου χορηγούμε μεγάλες δόσεις κορτικοστεροειδών, χωρίς όμως πολύ καλά αποτελέσματα. Υπήρξε μια εργασία όπου δοκιμάστηκε ανασυνδυασμένη ανθρώπινη διαλυτή θρομβομοντουλίνη με καλά αποτελέσματα ως προς την επιβίωση. Τέλος, θα τελειώσω την παρουσίασή μου. Αυτός είναι ο αλγόριθμος που δημοσιεύτηκε της αντιμετώπισης της αναπνευστικής ανεπάρκειας στις λοιμώξεις από COVID-19. Οι περισσότεροι το γνωρίζουν πια από την καθημερινή κλινική πράξη, καθώς ήδη έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που δημοσιεύτηκε. Έτσι, ο στόχος μας είναι να διατηρούμε στους ασθενείς αυτούς ένα κορεσμό αιμοσφαιρίνης 92-96%, αυξάνουμε σταδιακά τις παροχές οξυγόνου ορμόμενη από τον κορεσμό αλλά και από τον αριθμό των αναπνών. Να επισημάνω ότι προτείνεται στην επιδείνωση του ασθενή να χρησιμοποιείται CPAP σταθερή σε χαμηλή πίεση έως 10 cm στήλης νερού με συνοδό παροχή οξυγόνου με παροχές έως 60%. Φαίνεται ότι διευκολύνει τη μηχανική του πνεύμονα για την καλύτερη ανταλλαγή των αερίων. Το high flow nasal cannula φαίνεται ότι έχει καλή δράση σε αναπνευστική ανεπάρκεια, κυρίως τύπου 1, και αποτρέπει τη διασωλήνωση σε έναν στους δύο ασθενείς, σε ποσοστό περίπου 47% των ασθενών αυτών, ενώ η χρήση ECMO είναι η τελική λύση που έχουμε σε ανθεκτική υποξαιμία που δεν ανταποκρίνεται παρά τη διασωλήνωση. Τελειώνω με τη σύσταση της Πνευμονολογικής Εταιρείας που βασίζεται στις διεθνείς βέβαια οδηγίες ότι όταν αντιμετωπίζουμε μία νόσο COVID κατοίκων δεν πρέπει να χορηγούμε οξυγονοθεραπεία για την αντιμετώπιση της υποξυγονεμίας καθώς οι ασθενείς αυτοί συνήθως δεν έχουν εντυπωσιακά συμπτώματα δύσπνοιας. Είναι το χάπι υποξέμια και η χορήγηση οξυγόνου μπορεί να καλύψει μερικά την πτώση και να αποτρέψει τον ερχομό των ανθρώπων αυτών στο νοσοκομείο. Θα σας ευχαριστήσω πολύ.